Πρόεδρε μου, απαντώ στον κύριο Παπαναστασάτου. Πρώτον, της εντιμότητας, της πολιτικής αξιοπιστίας και των σύνομων οικονομικών διαδικασιών που τήρησε ο τότε δήμαρχος Λιβαθούς, ο κύριος Μιχαλάτος, έχει υπεραμεινθεί ο αρχηγός της παράταξής σας και δήμαρχος για όλα αυτά και επομένως καλό θα ήταν να ακούγατε τι έχει πει ο δήμαρχος για όλα αυτά της διαχείρισης του παρελθόντος του κυρίου Μιχαλάτου και θα καταλαβαίνετε ότι δεν έπρεπε καν να μιλήσετε. Δεν πειράζει, έπρεπε να ενημερωθείτε τότε πρώτα. Τότε εσύ λες άλλα όμως. Σας λέω λοιπόν... Άλλα λες. Μην κάνετε λοιπόν, διάλογο, μην κάνετε διάλογο. Σας λέω λοιπόν, μα σας θυμίζω θα μιλήσω, ότι θα ο δήμαρχός σας, ναι, ο δήμαρχός σας, ο δήμαρχος Κεφαλονιάς είχε υπεραμεινθεί όλων των τότε διαδικασιών στην, στο Δήμο Λιβαθούς. Τι έλεγε τότε ο Ραβαντινός, μας πει. Τι έλεγε ο Ραβαντινός. Ο Ραβαντινός τι έλεγε τότε. Να μας πει τι έλεγε ο ίδιος. Γιατί ήμασταν εδώ! Διαρρήγγειε λοιπόν! Τώρα δεν κάνεις, δεν παίζεις σωστά! Ναι, εσύ τι έλεγες! Εγώ σε σέβομαι όταν μιλάς! Διαρρήγγειε λοιπόν τα ημάτια του ο δήμαρχος όταν εξτόμιζε οποιοδήποτε έστω την παραμικρή υπόνοια ή εξτόμιζε κάποια καχυποψία για τον τότε δήμαρχο Λιβαθούς. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά έχουν κριθεί και θα ήταν καλό να μην συμψηφίζετε τις δικές σας λανθασμένες τακτικές και μη σύνομες ενέργειες απέναντι σε ενδεχόμενα ατασταλίες, ατοπήματα προηγούμενων δημάρχων. Διότι έχετε συνηθίσει να βάζετε σε μια κρυσάρα συμψηφισμού τους προηγούμενους δημάρχους με τα τωρινά σας ατοπήματα. Δεύτερον, για να γίνουμε λοιπόν κατανοητοί, αυτά που θα πληρώσετε για τα πρόστιμα, τις εισφορές και τις προσαυξήσεις που σας έχει επιβάλει το ΙΚΑ, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Πιστέψτε με ότι μόλις τώρα αρχίσατε να πληρώνετε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει. Τρίτον, αντί να μπείτε σε ένα επίπεδο αυτοκριτικής για σφάλματα που ουσιαστικά εσείς έχετε κάνει, βρίσκεται ξυλαστήριο θύμα το ΙΚΑ, τη διεύθυνση και τις υπηρεσίες του. Λες και φταίει το ΙΚΑ για το ότι ευρήκε εργαζόμενο ανήλικο 15 μόλις ετών στα Σπήλαια. Φταίει λοιπόν το ΙΚΑ για όλα τα ευρήματα και όχι εσείς που δεν μπαίνετε σε ένα επίπεδο αυτοκριτικής και ανάγνωσης των ευθυνών σας. Τέταρτον και βασικότερο, μήπως είναι τυχαίο το ότι στην περίπτωση της ερμηνείας της βούλησης του διαθέτη, την Πάλδου, έχετε πάρει το δικηγορικό γραφείο του πετούμενου, μήπως μία και δύο φορές έχετε χρησιμοποιήσει το δικηγορικό γραφείο Μπρέγιανου και έρχεστε τώρα με το δικηγορικό γραφείο Κατσίκη. Άρα δηλαδή είναι συνήθες το φαινόμενο να παίρνετε γραφεία από απανταχούς στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστούν τις υποθέσεις σας και με αυτόν τον τρόπο τι κάνετε ουσιαστικά. Ουσιαστικά ακυρώνεται τους τοπικούς δικηγόρους. Άρα λοιπόν εγώ σας προτείνω, αντί να μπαίνετε σε αυτό το επίπεδο σφοδρότητας, σφοδρών επιθέσεων κατά του ΙΚΑ και των υπηρεσιών του, να κάνετε μια αυτοκριτική για όλα τα λάθη που έχετε κάνει. Αν ακολουθούσατε την τακτική που σας λέγαμε εμείς, σύμφωνα με τα παραδείγματα σπηλαιοπεράματος στα Ιωάννινα, να ακολουθήσετε την τακτική των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, σήμερα δεν θα υφίσταστε ό,τι έχετε υποστεί.